Βεδικός πολιτισμός, Varnashrama Dharma, 28 Φεβρουαρίου 1972. Bob, έχω ρωτήσει τους λάτρες ποιους κανόνες εφαρμόζουν στη σεξουαλική ζωή τους και όταν μου απάντησαν βρήκα ότι μου είναι αδύνατο να προσαρμοστώ σε αυτούς τους κανόνες. Παντρεύομαι, βλέπεις, στο τέλος του καλοκαιριού. Σύρα Πραβαπάντα. Bob, θα παντρευτώ στο τέλος του καλοκαιριού όταν γυρίσω στην Αμερική, Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Και οι λάτρες μου είπαν ότι οι παντρεμένοι έχουν σεξουαλική ζωή μόνο για να φέρουν παιδιά στον κόσμο. Δεν μπορώ λοιπόν να φανταστώ τον εαυτό μου κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και αλήθεια, τι είδους σεξουαλική ζωή μπορεί να έχει κάποιος που ζει σε αυτόν τον υλικό κόσμο? Σύρα Πραβαπάντα, οι βεντικοί κανόνες λένε ότι πρέπει να αποφεύγεις κάθε είδους σεξουαλική δραστηριότητα. Η πρωταρχική βεδική αντίληψη είναι να απελευθερωθούμε από τα υλικά δεσμά. Υπάρχουν διάφορες πράξεις που οδηγούν σε υλική απόλαυση, από τις οποίες η σεξουαλική πράξη είναι η μέγιστη. Η Μπάγκαβαταμ λέει ότι σε αυτόν τον υλικό κόσμο ο άντρας έλκεται από τη γυναίκα και η γυναίκα έλκεται από τον άντρα. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και στα ζώα. Αυτή η έλξη είναι η βασικότερη αρχή της υλιστικής ύπαρξης. Έτσι λοιπόν, μια γυναίκα επιθυμεί ή αναζητά την ανδρική συντροφιά και ένας άνδρας επιθυμεί ή αναζητά τη γυναικεία συντροφιά. Όλα τα μυθιστορήματα, δράματα, κινηματογραφικές ταινίες, ακόμα και οι κοινές διαφημίσεις που καθημερινά βλέπεις, δεν είναι τίποτα άλλο από απεικονίσεις της έλξης μεταξύ της γυναίκας και του άντρα. Ακόμα και στο κατάστημα του ράφτη θα βρεις στη βιτρίνα τη φωτογραφία κάποιου άντρα και κάποιας γυναίκας. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπουμε, αυτή η έλξη υπάρχει ήδη. Bob, η έλξη μεταξύ άνδρα και γυναίκας, Σύρα Πραβαπάντα, ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Αν επιθυμείς λοιπόν να απελευθερωθείς από αυτόν τον υλικό κόσμο, πρέπει να εκμηδενήσεις ολοκληρωτικά αυτή την έλξη. Διαφορετικά, αν εξακολουθήσεις να προσκολάς τις σκέψεις σου σε αυτή την έλξη, θα πρέπει να ξαναγεννηθείς κάτω από τα δεσμά της ύλης, μετά το θάνατό σου, είτε σε ανθρώπινο σώμα, είτε στο σώμα ενός δέβα ή ζώου ή ερπετού ή πουλιού, ακόμα και άγριου θηρίου. Θα αναγκαστείς να ξαναγεννηθείς. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε με αυτή τη βασική αρχή της υλιστικής ζωής που αυξάνει την προσκόλλησή μας, μόλον ότι αυτή είναι η γενική τάση. Γκρίχα, ξέτρα, σούτα, σπίτι, γη, παιδιά. Όποιος πάψει να αναζητά αυτά τα πράγματα, τότε μόνο μπορεί να επιτύχει πραγματικά πρόοδο στην πνευματική ζωή.
βεδικό σύστημα επομένως πρώτα απ' όλα φροντίζει να διαπαιδαγωγήσει ένα νέο ως μπραματσάρι, χωρίς δηλαδή να έχει σεξουαλική ζωή. Οι βεδικές αρχές οδηγούν στην ελάττωση των υλικών επιθυμιών και όχι στην αύξησή τους. Και το όλο σύστημα καλείται Varnashrama Dharma. Βάρνα και άσραμα ονομάζεται η φυσική οργάνωση της ανθρώπινης κοινωνίας, η οποία περιλαμβάνει 4 κοινωνικές κατηγορίες και 4 πνευματικούς σταθμούς που έχουν ως εξής. Μπραματσάρι, άγαμη μαθητική ζωή, γκριχάστα, έγκαμη ζωή, βαναπράστα, απόσυρση από την οικογενειακή ζωή, σανιάσα, απαρνημένη ασκητική ζωή, αυτοί είναι οι 4 πνευματικοί σταθμοί. Και οι 4 κοινωνικές κατηγορίες αποτελούνται από τους μπράμανα, διανοούμενοι, τους ξάτρια, κυβερνήτες, άνθρωποι της εξουσίας, τους βάισια, έμποροι και γεωργοί, και τέλος τους σούντρα, εργάτες και βοηθοί. Έτσι λοιπόν, κάτω από την καθοδήγηση αυτού του συστήματος, που οι βασικές αρχές του είναι τόσο όμορφες, ώστε και αν κάποιος θέλει να απολαύσει την ηλική ζωή, να πετυχαίνει τελικά την απελευθέρωση και να επιστρέφει στο πνευματικό βασίλειο του Θεού. Αυτή είναι η μέθοδος όπου η σεξουαλική ζωή δεν έχει θέση. Επειδή όμως οι άνθρωποι έχουν ισχυρή επιθυμία να την απολαύσουν, υπάρχουν μερικοί βασικοί κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν τη διατήρησή της κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Στη Srimad Bhagavatam αναφέρεται 5.5.8. Η σεξουαλική ζωή είναι η βασική αρχή της υλιστικής ύπαρξης, η έλξη δηλαδή μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Και από την ένωσή τους γεννιέται προσκόλληση, η οποία όταν αυξηθεί τους οδηγεί στην αναζήτηση ενός γκρίχα, σπίτι, ξέτρα, γη, σούτα, παιδιά, άπτα, φιλίας ή επικοινωνίας και βήτα, χρημάτων. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, γκρίχα, ξέτρα, σούτα, άπτα, βητάει, ο άνθρωπος περιπλέκεται. Τζενάσια Μοχόγιαμ. Αυτή είναι η ψευδέστηση. Και από αυτή την ψευδέστησή του γεννώνται οι σκέψεις «Αχάμα μέτη, είμαι αυτό το σώμα και διεκδικώ οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό». Μπο, τι σημαίνει αυτό πάλι, σλεπρώ πάντα. Η έλξη αυξάνει, η προσκόλληση σε υλικά πράγματα γεννά τη σκέψη «Είμαι το σώμα μου και επειδή έχω γεννηθεί σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος, αυτό το μέρος λοιπόν είναι η πατρίδα μου». Και η σκέψη συνεχίζεται «Είμαι Έλληνας, είμαι Αμερικανός, είμαι Ινδός, είμαι Γερμανός, είμαι αυτό, είμαι το άλλο, όλα σχετικά με το σώμα. Αυτή είναι η πατρίδα μου για την οποία θα θυσιάσω τα πάντα».
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η ψευδαίσθηση αυξάνει. Και όταν κάποιος πεθάνει κάτω από αυτή την ψευδαίσθηση, τότε είναι αναγκασμένος να πάρει άλλο ένα υλικό σώμα, το οποίο μπορεί να είναι ανώτερο ή κατώτερο σύμφωνα με το κάρμα του. Αλλά ακόμα και αν πάρει ένα ανώτερο σώμα ή πάει στους πλανήτες στον Ντέβα, θα βρίσκεται και πάλι κάτω από τα δεσμά της ύλης. Τι να πούμε τότε για την πιθανότητα να πάρει το σώμα μιας γάτας ή ενός σκύλου, τότε η ζωή του είναι χαμένη. Ή το σώμα ενός δένδρου, υπάρχει κάθε πιθανότητα να γίνει και αυτό. Ο κόσμος όμως δεν γνωρίζει αυτή την επιστήμη, το πώς δηλαδή αυτή η ψυχή μεταναστεύει από το ένα σώμα στο άλλο και πώς παγιδεύεται σε διαφόρους τύπους σωμάτων. Αυτή η επιστήμη είναι άγνωστη. Επομένως, όταν ο Αρτζούνα έλεγε «Αν σκοτώσω τον αδερφό μου, αν από την άλλη πλευρά σκοτώσω τον παππού μου», σκεφτόταν απλώς με βάση την ειδιστική αντίληψη της ζωής. Αλλά όταν είδε ότι σκεπτόμενος με αυτόν τον τρόπο δεν έβρισκε καμία λύση στα προβλήματά του, εγκαταλείφθηκε στον Κρίσνα και τον δέχτηκε σαν πνευματικό του διδάσκαλο. Όταν λοιπόν ο Κρίσνα πήρε τη θέση του πνευματικού διδασκάλου, στην αρχή του έκανε την εξής παρατήρηση. Μιλάς αμορφωμένος άνθρωπος, αλλά είσαι εντελώς ανόητος, επειδή τα όσα λες έχουν σαν βάση τη σωματική αντίληψη της ζωής. Η σεξουαλική ζωή λοιπόν αυξάνει τη σωματική αντίληψη της ζωής, ενώ ο σκοπός της όλης μεθόδου είναι να τη μειώσει μέχρι να την εξαφανίσει. Μπομ, να τη μειώσει παράλληλα με τα στάδια της ζωής του, Σιλαπραβαπάντα μάλιστα. Ένα αγόρι διαπαιδαγωγείται στην εγκράτεια μέχρι την ηλικία των 25 χρονών, αποφεύγοντας κάθε σεξουαλική σχέση, μπραματσάρι. Έτσι λοιπόν, μερικά αγόρια παραμένουν ναϊστήκα μπραματσάρι, δηλαδή άγαμοι και εγκρατείς για όλη τους τη ζωή. Αυτό συμβαίνει επειδή λόγω της διαπαιδαγώγησης τους αντιλαμβάνονται πλήρως την πνευματική γνώση και δεν επιθυμούν να παντρευτούν. Αλλά και η οικογενειακή ζωή πρέπει επίσης να είναι πειθαρχημένη. Δεν μπορεί κανείς να έχει σεξουαλική ζωή έξω από το γάμο. Γι' αυτό ο θεσμός του γάμου υπάρχει μόνο στην ανθρώπινη κοινωνία, ενώ δεν υπάρχει σε αυτή των ζώων.
αλλά οι άνθρωποι υποβιβάζονται βαθμιαία από την ανθρώπινη κοινωνία στο ζωικό βασίλειο. Δεν δίνουν καμιά σημασία στον θεσμό του γάμου. Αυτό είναι επίσης προμηθευμένο στις γραφές. Στη Γάλη Γιούγκα, την παρούσα εποχή της διχόνοιας, οι τελετές του γάμου βαθμιαία θα σβήσουν. Τα αγόρια και τα κορίτσια θα ζουν μαζί κατόπιν συμφωνίας και οι σχέσεις τους θα στηρίζονται στη σεξουαλική επαφή. Και αν ο ένας από τους δύο είναι ανεπαρκής στη σεξουαλική ζωή, τότε θα χωρίζουν. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί δυτικοί φιλόσοφοι που είναι υποστηρικτές αυτής της φιλοσοφίας, όπως ο Φρόιντ και άλλοι, οι οποίοι έχουν γράψει πολλά βιβλία σχετικά με αυτήν. Αλλά σύμφωνα με το βεδικό πολιτισμό, το ενδιαφέρον μας για τη σεξουαλική ζωή περιορίζεται μόνο στο να φέρουμε παιδιά στον κόσμο και σε τίποτε άλλο. Δεν ενδιαφερόμαστε να μελετήσουμε την ψυχολογία της ερωτικής ζωής. Για αυτά τα πράγματα υπάρχει ήδη η ψυχολογία που πηγάζει από τη φύση, βάσει της οποίας ακόμα και κάποιος που δεν διάβασε καμιά φιλοσοφία είναι ήδη σεξουαλικά αμυημένος. Κανένας δεν έχει ακούσει για αυτά τα σχολεία και στα κολέγια όλοι ξέρουν ήδη πώς να το κάνουν. Γελά. Αυτή είναι η γενική τάση. Θα έπρεπε όμως να δίνεται η κατάλληλη μόρφωση για το πώς να το ελέγξουν και αυτή θα είναι η πραγματική μόρφωση. Μακριά σιωπή. Μπομπ. Επί του παρόντος στη Δύση αυτό είναι μια ριζοσπαστική αντίληψη. Συνταπράω πάντα. Στη Δύση υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που χρειάζεται να αλλάξουν και μόνο η κίνηση για τη συνειδητοποίηση του Κρίστου θα κατορθώσει να φέρει αυτή την αλλαγή. Πήγα στη χώρα σου και είδα ότι τα αγόρια και τα κορίτσια ζουν σαν φίλοι. Έτσι λοιπόν προέτρεψα τους μαθητές μου. Δεν μπορείτε να ζείτε μαζί σαν φίλοι, πρέπει να παντρευτείτε. Μπομπ. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν ότι ο γάμος δεν έχει καμία αιρότητα πλέον και έτσι δεν έχουν καμία επιθυμία να παντρευτούν. Αλλά ακόμα και αν αποφασίσουν να παντρευτούν, αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, παίρνουν διαζύγιο με μεγάλη ευκολία. Πάντα. Αυτό συμβαίνει επίσης. Μπομπ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι βρίσκουν ότι ο γάμος δεν έχει κανένα νόημα. Συνταπράω πάντα. Όχι, η ιδέα τους είναι ότι ο σκοπός του γάμου είναι νόμιμη πορνεία. Αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτονται, αλλά αυτός δεν είναι γάμος. Ακόμα και αυτό το χριστιανικό περιοδικό, πώς το λένε, σε μασούνταρα, Watchtower, Σκοπιά, σε προπάντα, Σκοπιά. Σε αυτό το περιοδικό λοιπόν γινόταν μια κριτική ότι ένας ιερέας επέτρεψε τον γάμο μεταξύ δύο ανδρών, ομοφυλοφιλία. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Πιστεύουν ότι ο γάμος είναι πορνεία, επομένως σκέπτονται σε τι θα μου χρησιμεύσει να κρατήσω δίπλα μου μια μόνιμη πόρνη και να κάνω μια τόσο μεγάλη δαπάνη. Καλύτερα να μείνω μακριά από αυτά τα πράγματα.
Σούντερα. Υπάρχει το παράδειγμα της αγελάδας και της αγοράς, είναι προπάντα. Ναι, όταν υπάρχει άφθονο γάλα στο εμπόριο, σε τι χρησιμεύει να κρατήσεις μια αγελάδα. Όλοι γελούν. Έχει δημιουργηθεί μια πολύ αποκρουστική κατάσταση στις δυτικές χώρες. Το έχω παρατηρήσει. Και αυτή η κατάσταση δημιουργείται βαθμία και στην Ινδία τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λοιπόν αρχίσει τη διάδοση αυτής της κίνησης για τη συνειδητοποίηση του Κρίσνα με το σκοπό να μορφώσουμε τους ανθρώπους στις πιο ουσιώδεις αρχές της πνευματικής ζωής. Δεν αντιπροσωπεύουμε μια σχισματική θρησκευτική κίνηση, αλλά μια εκπολιτιστική κίνηση για το κοινό όφελος.